Πανάκριβες. Έχει η τιμή, άμα δεν βάλεις τώρα βενζίνα, θα πάει 2-2,5 ευρώ. Δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν να βάλουν. Με τους πολέμους και αυτά που γίνονται τώρα, σύν ότι η ανεργία για αυτά κορονοϊεί, υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό. Στο ξεφρενό ράλι των τιμών που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες, ήρθε να προσθεθεί και η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία κάνει τα σενάρια για ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων να φαίνονται όλο και πιο πιθανά. Δέκα βάζω. Τι να κάνουμε, να μειώσουμε τα χιλιόμετρα αυτό. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και εντάξει, δυσκολεύομαι εγώ προσωπικά. Αυτό, δύσκολα. Δραματική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την επίθεση της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, το σημαντικό ορόσημο των 100 δολαρίων αγγίζει πλέον το πετρέλαιο ένα βαρέλι. Ξέρω ανθρώπους αυτή τη στιγμή και στενούς μου συγγενείς που πάνε και γεμίζουν τώρα τα μάξια τους πετρέλαιο, γιατί δεν ξέρουμε την επαύριο μέρα τι μας προφυλάτει, έτσι. Οι εξελίξεις όπως τρέχουν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το τι θα γίνει, τι αλλαγή θα υπάρξει. Ευελπιστούμε να γίνει κάτι. Αυτό όμως που πρέπει να κάνει σίγουρα η κυβέρνηση είναι ένα πράγμα. Πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, αλλά αυτή τη στιγμή κρίνεται αναγκαίο. Με φόβο για την τσέπη τους πηγαίνουν πλέον οι πολίτες στα πρατήρια για να εφοδιάσουν τα οχήματά τους. Την ίδια ώρα πολλά είναι τα παράπονα που ακούνε και οι πρατηριούχοι, οι οποίοι δηλώνουν πως οι ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει σε μεγάλο ποσοστό την κίνηση στις επιχειρήσεις τους. Τιμές του Ηρακλείου είναι πολύ χαμηλές συγκριτικά με την Αθήνα. Φανταστείτε ότι παλαιότερα είχαμε διαφορές με την Αθήνα 6 και 7 και 8 και 10 λεπτά. Σήμερα βρίσκεται η τιμή να είναι πλησίον πολύ κοντά με την Αθήνα του Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει τι, ότι έχει συμπιεστεί το κέρδος των πρατηριούχων πάρα πολύ, γιατί και εμείς έχουμε και εμείς πρόβλημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν θέλουμε να νιώθει ο καταναλωτής ότι δεν θέλει να βάζει βενζίνη για να μετακινείται. Στα ύψη διαμαρτύρονται οι πολίτες πως έχουν φτάσει οι τιμές στα καύσιμα, με την αμόλυβδη να πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, πολλοί αποφεύγουν πλέον την επιλογή της θέρμανσης με πετρέλαιο, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις. Θα πάρω ξύλο για την τσόπα. Δεν θα αναβάλω πετρέλαιο τώρα, ξύλο για τσόπα. Βάλατε φέτος εσείς? Ναι, έβαλα και πολύ ακριβό. Πόσο σας βγήκε? Άμα θυμάμαι καλά, πέρυσι έβαλα 200 ευρώ και πήρα 250 λίτρα. Και Νοέμβριο έβαλα και έβαλα 200 ευρώ και πήρα 160 λίτρα. Τώρα για να γεμίσει, λέει, η θέρμανση, το σπίτι σου θέλει 1.600 ευρώ. 2% μισθή δεν φτάνουν. Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία προμηθεύει το 10% του παγκόσμιου πετρελαίου, καθώς και το 1/3 του αερίου της Ευρώπης.